Γεια σας! Αυτή τη βδομάδα θα σας δείξω πώς μπορείτε να αναδείξετε τα καστανά μάτια και θα χρησιμοποιήσω ως βασική σκιά το γαλαζοπράσινο χρώμα. Το συγκεκριμένο χρώμα στα αγγλικά με μία λέξη ονομάζεται teal. Στα ελληνικά δεν έχω καταφέρει να βρω την ακριβή μετάφραση του teal. Ας πούμε στο Google Translate το βγάζει ως πετρόλ, αλλά δεν το λες πετρόλ γιατί ας πούμε το πετρόλ παραπέμπει σε κάτι πιο πράσινο, ενώ το teal σε κάτι πιο γαλάζιο, οπότε θα το λέω γαλαζοπράσινο. Πιστεύω πως το συγκεκριμένο χρώμα αναδεικνύει υπέροχα τα καστανά μάτια, γιατί τα καστανά μάτια έχουν αυτό το γήινο ουδέτερο χρώμα, το οποίο παίρνει την ψυχρότητα του γαλάζιου και τη θερμότητα, τη ζεστασιά του πράσινου και τα κάνει να ξεχωρίζουν από πάρα πολύ μακριά. Η βασική σκιά, η γαλαζοπράσινη που θα χρησιμοποιήσω είναι από την εταιρεία NYX και όποτε χρησιμοποιώ προϊόντα της εταιρείας NYX από κάτω έχω πάνω από 20 σχόλια τα οποία με ρωτάνε από πού βρίσκεις τα NYX. Οπότε να πω πως εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κατάστημα NYX, είναι το μοναδικό κατάστημα στην Ελλάδα και είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη στην Ερμού. Για την υπόλοιπη Ελλάδα μπορείτε να κάνετε μια τηλεφωνική παραγγελία στο κατάστημα και να πληρώσετε με αντικαταβολή. Οπότε μπορείτε να μπείτε στο site, ας πούμε, να δείτε τι σας αρέσει, να κάνετε μια τηλεφωνική παραγγελία και να πληρώσετε με αντικαταβολή. Οπότε αυτά είχα να πω και πάμε να περάσουμε κατευθείαν στο tutorial. Έχω ήδη κάνει το ένα μάτι για να σας δείξω πόσο εντυπωσιακή είναι η διαφορά και θα κάνουμε τώρα μαζί το άλλο μάτι. Λοιπόν, ξεκινάω κατευθείαν με μια βάση σκιάς από την Inglot. Εγώ έχω τη 01 η οποία είναι στο χρώμα του δέρματος. Βάζω λίγο σε όλο το μάτι μέχρι ψηλά στο φρύδι γιατί και μέχρι εκεί πέρα θα βάλω σκιές. Και τώρα παίρνω ένα πινέλο για blending, το συγκεκριμένο είναι από την εταιρεία Flormar και θα πάω σε ένα ανοιχτό καφέ χρώμα, το συγκεκριμένο είναι από την Naked Basics της Urban Decay, θα πάω σε αυτό εδώ πέρα, το ανοιχτό καφέ χρώμα, ονομάζεται Naked 2 και θα πάω στην κόγχη του ματιού μου με αυτό εδώ πέρα το χρώμα. Και τώρα από την ίδια παλέτα θα πάρω το δίπλα το χρώμα, το οποίο είναι λίγο πιο σκούρο καφέ, αλλά δεν είναι και πολύ σκούρο καφέ. Αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ, και θα πάω ακριβώς πάνω από το προηγούμενο χρώμα και θα σχηματίσω την κόγχη του ματιού μου και με το πιο σκούρο καφέ. Και τώρα για το γαλαζοπράσινο χρώμα θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ πέρα την παλέτα της NYX. Είναι οι τριπλές παλέτες. Η συγκεκριμένη είναι η Aqua Marine που έχει τα γαλάζια και το συγκεκριμένο το γαλαζοπράσινο. Είναι αυτό εδώ πέρα το μεσαίο το οποίο ονομάζεται Teal. Η σκιά ονομάζεται Teal, δηλαδή είναι όνομα και πράγμα. Και θα πάω και θα πάρω με ένα πινέλο σκιάς αυτό εδώ πέρα το χρώμα. Το οποίο βγαίνει υπέροχα πάνω στο μάτι, βγαίνει έτσι λίγο πιο μεταλλικό και θα πάω στο κινητό μου βλέφαρο. Κοιτάξτε, η απόδοση που έχει συγκεκριμένη σκιά είναι εκπληκτική. Δηλαδή δείτε τώρα απόδοση που έκανε και χρώμα που έβγαλε με μόνο ένα πέρασμα. Στη συνέχεια θα πάω ξανά στην Naked Basics στην παλέτα και αυτή τη φορά θα πάρω με το πινέλο που έχω για την κόγχη, το B15 Smoky της NYX, το μαύρο το χρώμα. Θα πάρω λίγο από το μαύρο χρώμα και θα έρθω στην εξωτερική γωνία πάρα πολύ απαλά, δεν θα το ανεβάσω καθόλου, έτσι ίσα ίσα στην εξωτερική γωνία για να δώσω λίγο βάθος στο μάτι. Τόσο είναι αρκετό. Και τώρα κάνουμε πάρα πολύ καλό ανακάτεμα όλες αυτές τις σκιές μαζί. Και τώρα για τις κάτω βλεφαρίδες θα πάρω από την ίδια παλέτα της NYX το πρώτο το χρωματάκι, το πάρα πολύ ανοιχτό γαλάζιο, αυτό εδώ πέρα, με ένα πινέλο pencil ή με αυτό που έχω εγώ, το Sponge Deep Shadow από τα Sephora, το πινέλο δηλαδή που έχει μυτούλα μπροστά. Θα πάω στο γαλάζιο, θα πάρω λίγο και θα βάλω στην εσωτερική γωνία του ματιού μου και από μέσα και από έξω για να του δώσω λίγο φως. Στη συνέχεια, με το ίδιο το χρωματάκι το γαλαζοπράσινο που βάλαμε και στα πάνω βλέφαρα,
θα πάρω και αυτό με το ίδιο πινέλο και θα πάω να συνεχίσω μέχρι τη μέση του ματιού μου, τις κάτω βλεφαρίδες, με αυτό εδώ πέρα το χρώμα. Και για το τελευταίο κομμάτι του ματιού θα πάω στο μαύρο από την Naked Basics που χρησιμοποίησα και πριν, αυτό εδώ πέρα. Θα πάρω λίγο με το ίδιο πινέλο που έχει τη μυτούλα και θα πάω να σχηματίσω το τελευταίο κομμάτι από τις κάτω βλεφαρίδες μου. Και αφού έχω τελειώσει και με τις κάτω βλεφαρίδες, περνάω κατευθείαν στο eyeliner. Εγώ όπως βλέπετε έχω κάνει μια σχετικά λεπτή γραμμή και το έχω κάνει λίγο winged, ελαφρώς, όχι κάτι πάρα πολύ δραματικό. Τώρα θα περάσω λίγο highlighter κάτω από τα φρύδια μου. Θα χρησιμοποιήσω από την Naked Basics το πρώτο το χρωματάκι, το πιο ανοιχτό. Είναι το χρώμα Venus και το βρίσκω πως είναι το ωραιότερο χρώμα για highlighter. Λοιπόν, θα το βάλω λίγο κάτω από το φρύδι μου και θα το φέρω και λίγο πιο μέσα για να κάνει έτσι λίγο το μάτι από το φρύδι να ξεχωρίζει. Και το τελευταίο βήμα είναι η μάσκαρα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη Falsies και τη The Rocket από τη Maybelline σε συνδυασμό. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας άρεσε και να το βρήκατε χρήσιμο. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα καινούργιο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και φιλάκια!